Λοιπόν, υπάρχει εκεί πέρα και μία οργάνωση που δημιουργήθηκε και λέγεται Αγρογή. Είναι ακαθόριστα τα καθήκοντά της. Προϋπήρχε. Έχει δημιουργηθεί το 1998 για τον αναδασμό, υποτίθεται. Τέλος πάντων, δεν έκανε τίποτα. Είχε 73 υπαλλήλους από το 1998 μέχρι το 2009. Δηλαδή ήταν ψιλοβόλεμα η μετέρα ναι, και ήταν τότε, διάφορα. Και τότε επί τη κυβέρνηση των δικών σα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτοί οι 73 που είχαν φτάσει και όποιοι προφανώς ήταν τα τελευταία χρόνια διορισμένοι, ήταν 73. Παραμονή εκλογών, έρχεται ο κύριος Χατζηγιάκης και υπογράφει, κάνει μια προκήρυξη η οποία διαρκεί ένα Σαββατοκύριακο, τον Αύγουστο του 2009, ενώ υπάρχουν διακοπές. Και οι μήγες είναι παχές. Ναι. Και προσλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης των ερωτηματικών και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενισχύσεων. Λοιπόν, σας λέω τώρα από τα βιογραφικά τους. Τι προσέλαβε άλλο, προσέλαβε είναι κόσμο. Αυτοί οι εξειδικευμένοι, 269. 269 ανθρώπους. Ναι, τους οποίους προτίθεμαι να απολύσω. Αυτοί είναι που κάνουν τη φασαρία. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τις εξειδικεύσεις αυτών των εξειδικευμένων επιστημόνων για την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων. Γυμναστές και γυμνάστριες, φιλόλογοι, οικονομολόγοι, ανθρωπολόγοι, ένας ναυπηγός, τεχνολόγοι τροφίμων, κοσμετολόγοι, είναι αυτοί που ασχολούνται με τα καλλιτικά, μακιγέρ, δασοπόλοι, τουριστικά επαγγέλματα, απόφοιτοι λυκείου δεκάδες, δεκάδες φοιτητές και ένας ιδιοκτήτης μπαρ στα Τρίκαλα. μπορώ να πω ονόματα. Και θα σας πω για ποιο λόγο θα πω ονόματα. Ένα λεπτό να καταλάβω κάτι. Η μακιγιά, τι δουλειά είχαν με τα χώρα, τι κάνανε, μακιγιάζει τα πρόβατα, κάτι τέτοιο. Ξέρω, για πέστε το αυτό στον κύριο Χατζηγιάκη να απαντήσει. Λοιπόν, μπορώ να πω ονόματα. Εγώ θα ήθελα να σας πω για ποιο λόγο θα πω ονόματα. Θα πω ονόματα γιατί έχω προκληθεί βανάψος. Μου γίνεται επίθεση και επισήμως από την ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας. Ονόματα. Ό,τι θέλουν. Εγώ τι πρόβλημα έχει τώρα. Καθίστε, θα δείτε. Αν μπορώ να πω ονόματα, μπορώ να πω. Μπορείτε να τα βρείτε τα ονόματα, δεν είναι μυστικό. Εγώ θα ήθελα να σου ήταν συγγενείς βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένετε. Βεργίνη Σοφία, κόρη του κ. Βεργίνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τσαρτσόνη Θεανό, κόρη του πρώην Υπουργού Μακεδονίας Τάξης κ. Τσαρτσόνη. Σκιαδάς Χρήστος, γιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Χαλκίδη Βασιλική, κόρη του βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χαλκίδη. Πίκαζες Ιωάννης, ανιψιός του κ. Μαγκίνα. Σουφλιά Βαΐτσα, σουφλιά Κωνσταντίνος, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Τι είναι το σουφλιά. Ανιψή. Τρίκας Γεώργιος, οδηγός του κ. Χατζηγιάκη, γυμναστής και εισαγωγιάς καφέ, έγινε αμέσως διευθυντής αυτός ο μόλις προσελήφθη. Παταβούκα Αργυρό, κουμπάρα του κ. Χατζηγιάκη, πέρα τη σχέση με τον κ. Παταβούκα. Αδάμος Φώτης, ιδιοκτήτης του μπαρ Μπακαρά στα Τρίκαλα, κομματάρχης του κ. Χατζηγιάκη. Στα μέλος Κωνσταντίνος, στέλεχος, αυτός σημειωτέν, πληρώνεται γιατί είναι στην Κρήτη, έχει σταλεί στην Κρήτη από την αγωγή, ενώ το μπαρ είναι ανοιχτό και τον έχουν δει στο μπαρ, είναι στο μπαρ κάθε βράδυ. Στα μέλος Κωνσταντίνος, στέλεχος του κ. Μπασιάκου. Πασόκου, Κόπανου Χριστίνα. Αυτές οι προσλήψεις γίνανε τον Αύγουστο του 2009. Δεν είναι τόσο αφελής να προσλάβουν. Με τι μισθούς, κύριε Αντιπρόεδρε. Κόπανου Χριστίνα, τους μισθούς δεν τους ξέρω. Αν θέλετε να σας βρω, θα σας στείλω. Κόπανου Χριστίνα, δεν μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη μισθή. Κόπανου Χριστίνα, κόρη της ιδιαίτερης γραμματέας του κ. Χατζηγιάκη. Φραγκιαδάκης Χρήστος, βαφτιστήρι του κ. Μακογιαννάκη. Χαλβατζή Θεοπούλα, αδερφή του διευθυντή του γραφείου του πρώην Υπουργού κ. Στελιανίδη. Σπαθή Χριστίνα, κόρη του κ. Σπαθή. Δασολόγου εμπειρογνώμων αγροτικής ανάπτυξης Ριγίνη σήμερα. Κομματικό σύμβουλο. Αυτά πώς τα βγάλετε. Κωνσταντάκης Μάρκος, αδελφόνιμψιός του διευθύνοντο σύμβουλο της Αγροτικής κ. Χανιωτάκη και άλλος ανιψιός του κ. Χανιωτάκη, Χανιωτάκης Αντώνης, έχει το ίδιο όνομα. Λοιπόν, εδώ είναι ο κατάλογος σημειωμένος από τον κύριο, στα περιθώρια από τον κύριο Χανιωτάκη με το χέρι του, όπου αναφέρονται βουλευτές και ποιον προτείνουν να προσληφθεί. Δεν θα πω τα ονόματα αυτών που προτείνουν γιατί θα ήταν πολλή ώρα. Θα σας διαβάσω όμως τον κατάλογο των βουλευτών. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πού βρέθηκαν αυτά, εσείς τα φτιάξατε. Βρέθηκαν. Λοιπόν, Βαγιονάς, Γεροντόπουλος, Γιουλέκας, Δαϊλάκης, Δερμετόπουλος, Ιωαννίδης, Καλατζής, Καλαφάτης, Καραμαλής Αχιλέας, Καράουλου Θεόδωρος, Καρασμάνης, Καρυπίδης, Καρπούζας, Κασαπίδης, Κελέτσης, Κιλτίδης, Τέσσερις, Κόλια Τσαρούχα, Κουκοδήμος, Κωνσταντινίδης, Κωνσταντόπουλος, Λεονταρίδης, Μπουζάλι, Ορφανός 2, Παναγιωτόπουλος, Παπαδόπουλος 2, Μιχαήλ Παπαδόπουλος. Αυτοί οι βουλευτές προτείνανε να πάνε. Ράπτη, όλοι αυτοί προτείνουν ένα που σε σημειώνει ένα διπλάμα με ρωτήσει. Α, δηλαδή τον διορίζει και σημειώνει ποιο βουλευτή τον έχει βάλει δίπλα. Ναι. Του Χανιωτάκη, χαρτί είναι αυτό, τη κυβέρνηση. Ναι, του κ. Χανιωτάκη σημειώνει.
Σαλαγκούδης, Σουφλιάς, Στυλιανίδης, Τζαμτζής, Τζίμας, Τζιτζικώστας, Ταυλαρίδης, Τσιτουρίδης, Φουντουκίδου, Χαλκίδης, Μιχαήλ Δύο, Χριστοφιλογιάννης. Μάλιστα. Ναι, τώρα συγγνώμη κύριε Παγκαλέ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, στο συνέδριό τους επιμένουν να διασώσουν αυτούς που με τέτοιο σκανδαλώδη τρόπο διόρισαν και επιτίθεται στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση λέει για κομματικούς λόγους τους απολύει. Είναι το άκρον άντων του θράσους. Είναι για μένα η πιο απτή και συγκεκριμένη απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά είναι απλώς μια προέκταση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Καραμαλή, και ότι αν ξανάρθουν στην εξουσία, αδίστακτοι, αμετανόητοι, θα κάνουν ακριβώς τα ίδια που μας οδήγησαν σε αυτό το χάλι που βρισκόμαστε. Δύο λεπτά, κύριε Παγκαλέ, μισό λεπτό. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι που όταν διορίζουν κομματικά, ξέρουμε ότι αν δεν δουλέψει ΑΣΕΠ. Να πουλήσουν το διορισμό. Αν δεν δουλέψει ΑΣΕΠ, έτσι γίνεται. Αν δεν είναι η εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, κύριε Καμπουράκη, ποιο ΑΣΕΠ. Καλημέρα, κύριε Μαρκογεράκη. Καλημέρα, κύριε Οικονομέα. Καλημέρα στον κύριο Καμπουράκη και στου τηλεθεατέ σα. Καλώ ήταν. Λοιπόν, τι έχετε να μα πείτε εσεί τώρα, γιατί έχουμε φοβερή πίεση χρόνου. Καταρχά, επειδή είμαι εκτό γραφείων και σπιτιού, δεν είδα την εκπομπή. Δεν είδα τον κύριο Πάγκαλ, με πληροφόρησαν από εσά, από το Μιτλίνο. Ναι, είπα ότι διορίσατε ένα βαφτιστήρι σα στην αγροτική. Να του πείτε λοιπόν τον κύριο Πάγκαλου, άλλη φορά να προσέχει, διότι το συγκεκριμένο άτομο δεν το γνωρίζω καθόλου. Μάλιστα στο ενδιάμεσο με πήρε η μητέρα του, την οποία δεν ξέρω τη γυναίκα, ναι, και μου λέει παπούτσια για το φιλιό του. Φιλιό του Θεού στην Κρήτη είναι του Μαθητήρη. Λοιπόν, είμαι λέει η μητέρα του παιδιού, πες καλά, εντάξει, δεν γνωριζόμαστε, θα γνωριστούμε κάποια στιγμή. Φοβάμαι ότι δεν έκανε λάθος ο κ. Πάγκαλος. Φοβάμαι πως είπε ψέματα ο κ. Πάγκαλος. Ο κ. Πάγκαλος είπε ότι αν βγείτε και πείτε ότι δεν έχετε σχέση και αυτά, θα σας ζητήσει και συγγνώμη δημοσίως. Λοιπόν, θα πρέπει να μου ζητήσει και δημοσίως συγγνώμη. Δεν το γνωρίζω το παιδί καθόλου, κύριε Οικονομέα, ειλικρινά σας λέω.